σας, σήμερα θα δούμε το εξής πρόβλημα που προκύπτουν κατά κόρον σε συσκευές όπως αυτή που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι βασικά ένα παλιού τύπου ηχοσύστημα το οποίο έχει ίσως το πιο συχνό φαινόμενο, το πιο συχνό πρόβλημα το οποίο προκύπτει σε αυτού του είδους συσκευές. Είναι εδώ το CD τέλος πάντων και πατάω εδώ το κουμπί για να ανοίξει το σιρτάρι και να βγει. Πατάω λοιπόν και βλέπω ότι, δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο, αλλά κάνει ναι μεν τον θόρυβο. Το πάω λίγο πιο κοντά. Αλλά θήκη δεν ανοίγει. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, δηλαδή ίσως λίγο παλαιότεροι που είχαν τέτοιου είδους συστήματα είναι ίσως το πιο κοινό πρόβλημα. Εδώ τώρα τι συμβαίνει, ουσιαστικά ο μηχανισμός εσωτερικά σπρώχνει, θέλει να σπρώξει τη θήκη, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορεί. Το πρόβλημα συνήθως είναι ένα λαστιχάκι που βρίσκεται μέσα, το οποίο με τον καιρό κόβει, ξεραίνεται και ουσιαστικά κόβει, χαλάει και δεν κινείται πλέον. Οι δύο μηχανισμοί που βρίσκονται εσωτερικά και ενώνονται μέσω του λαστιχακιού αυτού δεν κινούνται τέλος πάντων. Πώς ξεκινάμε λοιπόν για να ψάξουμε το πρόβλημα αυτό? Το πρώτο είναι να ανοίξουμε την θήκη με κάποιον τρόπο, τεχνητά έστω. Και εδώ τι κάνουμε συνήθως? Πατάω εδώ το κουμπί και προσπαθώ με κάποιο τεκατσαβίδι είτε με κάποιο άλλο αντικείμενο να ανοίξω τη θήκη. Την έχω ανοίξει λοιπόν. Και το δεύτερο που θα κάνω θα είναι να βάλω αυτή την πρόσωψη. Πολλοί που ανοίγουν συσκευές αρχάρι ξεκινάνε, λύνουν μηχανήματα κτλ. Και ξεχνάνε να βγάζουν το κομμάτι αυτό της πρόσωψης, το οποίο ουσιαστικά δεν μας αφήνει να μπορούμε να αφαιρέσουμε το σύστημα αυτό από την αντίστοιχη συσκευή, γιατί απλά δεν περνάει προς τα εσωτερικά ώστε να πάρουμε το κομμάτι αυτό στο χέρι. Πιο πολύ το φαινόμενο αυτό τα βλέπουμε στα μεγάλα, τα hi-fi, ας πούμε CD player και DVD player. Οπότε θα βγάλουμε αυτό το οποίο συνήθως είναι εκλειψαριστό, δηλαδή αυτό εδώ το συγκεκριμένο το τραβάμε προς τα πάνω και το έχουμε αφαιρέσει. Το επόμενό μας βήμα είναι βέβαια να βγάλουμε το ρεύμα για να μην είναι η συσκευή υποτάση και θα ανοίξουμε το κέλυφος να προχωρήσουμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Αυτό θα κάνω τώρα και θα τα πούμε σε λίγο. Εδώ λοιπόν τι έχουμε κάνει, ουσιαστικά αφαίρεσα τις βίδες που σας ανέφερα αλλά και όλες τις υπόλοιπες που βρίσκονται γύρω από το κέλυφος, το εξωτερικό. Είχε δύο βίδες προς τα πίσω αλλά και στην πίσω πλευρά είχε κάποιες βίδες, οπότε ουσιαστικά λογικά αυτό θα πρέπει τώρα να αφαιρεθεί εύκολα. Αφαιρέσαμε το κομμάτι και βλέπουμε τώρα, μισό λεπτό να σας το δείξω, βλέπουμε τώρα το πάνω μέρος του CD player τέλος πάντων. Εδώ τώρα για να προχωρήσουμε θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι το αυτό που κρατάει εδώ πάνω το πάνω μέρος και να προχωρήσουμε προς τα κάτω. Αυτό πως βγαίνει, έχει εδώ τις δύο βίδες που θα τις αφαιρέσουμε και προχωράμε και βλέπουμε τη συνέχεια. Αφαιρέσαμε λοιπόν τις βίδες. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ξανά ότι τις βίδες βάζουμε σε συγκεκριμένο μέρος, είτε σε κυπελάκι είτε γράφοντας ακόμα και απ' έξω που ανήκουν, γιατί οι ερασιτέχνες συνήθως δεν καταφέρνουν την ίδια μέρα να επισκευάσουν κάτι, οπότε κάπου χάνονται αρκετές φορές οι βίδες και τα λοιπά. Αφαιρέσαμε λοιπόν τις βίδες, βγάζω το πρώτο καπάκι και το επόμενο κομμάτι που είναι αυτή εδώ η βάση αφαιρείται τραβώντας εδώ αυτά στην γωνία, έχει κάποια κλειψάκια που ουσιαστικά το αγκαλιάζουν. Έχω σπρώξει τώρα το κομμάτι αυτό που
τοποθετούμε το CD πάνω και θέλω να δω τώρα εδώ που είναι τα γρανάζια να δούμε αν όντως υπάρχει κάποιο λαστιχάκι που έχει κόψει. Το λαστιχάκι λοιπόν που έχει κόψει υπάρχει σε αυτό εδώ το σημείο. Μπαίνει εδώ ενδιάμεσα. Εδώ αν μπορούσαμε να το δούμε δεν πιστεύω να φαίνεται καλά. Ουσιαστικά σε αυτά εδώ τα δύο υπάρχει ένα αυλάκι το οποίο ο μηχανισμός ο ένας γυρνάει το ένα και γυρνάει μέσω του λαστιχακιού το επόμενο εδώ το κουλούρι αυτό και ουσιαστικά δουλεύει ο μηχανισμός. Αυτό που μένει τώρα είναι να βρούμε ποιο λαστιχάκι ταιριάζει εδώ πέρα. Αυτό μπορούμε να το δούμε είτε μέσω του ίντερνετ, να βάλουμε το μοντέλο και να βρούμε τις διαστάσεις και να το τοποθετήσουμε. Επίσης συνήθως, το οποίο εδώ δεν το βλέπω, η συσκευή δεν την γνωρίζω, συνήθως όταν κόψει υπάρχει μέσα, άρα μπορούμε άμεσα να δούμε τις διαστάσεις και να προμηθευτούμε το αντίστοιχο λαστιχάκι. Αυτά τα λαστιχάκια είναι αρκετά φτηνά. Σε τοπικά μαγαζιά μπορούμε να τα βρούμε ξέρω εγώ, από 2-3 ευρώ ίσως 4 και στο eBay με κάτι λίγο παραπάνω, ας πούμε 5-6 ευρώ. Τώρα το παράξενο εδώ βέβαια είναι γιατί δεν βλέπουμε το λαστιχάκι, δεν ξέρω αν έχει πέσει κάπου μέσα, δεν το βλέπω πάνω σε πρώτης όψης. Οπότε το επόμενο μας στάδιο είναι να βρούμε το αντίστοιχο λαστιχάκι, να το βάλουμε εδώ και το πιο πιθανό είναι να παίζει πάλι η συσκευή μας μια χαρά. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της επισκευής. Κλείνω το βίντεο εδώ. Ήθελα βασικά να δω, να σας δείξω δύο πράγματα, δηλαδή το πώς θα αφαιρέσουμε εδώ τα κομμάτια αυτά που μας ενδιαφέρουν, ώστε να έχουν πρόσβαση στο κομμάτι που μας δημιουργεί το πρόβλημα. Είναι εύκολες επισκευές και μπορεί να τις κάνει και κάποιος που έχει ασχοληθεί λίγο με τα ηλεκτρονικά. Αυτό που τονίζω και πάλι είναι να οι συσκευές να είναι εκτός ρεύματος πάντα. Δεν το συζητάμε αυτό, ώστε να αποφύγουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αυτά για σήμερα. Αν βρω το λαστιχάκι θα συνεχίσω το βιντεάκι και θα το ολοκληρώσω κλείνοντας αυτό το κομμάτι. Να είστε καλά. Γεια σας.